σήκωσε πρώτο στη θέση ο Γιάννης. Να τις μαζέψουμε, έτσι. Σε να πεις σε μία μία. Σε να πεις σε μία της. Εντάξει, πρόταση. Ανάλογα. Να το πω σε εσύ, να. Σταύρο, συγχαρητήρια για την εισήγηση. Μία ερώτηση σχετικά με κάποια ζητήματα που ανέφερες και στην αρχή και στο τέλος που προξενήσανε έτσι ένα ενδιαφέρον. Μίλησε ότι υπάρχει μία τάση αναστροφής της παγκοσμιοποίησης σε ένα πιο, κατά κάποιο τρόπο, εθνικό συγκεκριμένο μοντέλο. Η μία ερώτηση είναι πώς γίνεται αυτή η τάση. Το συνδέω με ένα δεύτερο θέμα που είπες και θα θέσω ακριβώς μετά. Είπες ότι δεν συμμερίζομαι εγώ προσωπικά τις απόψεις, αλλά δεν είμαι και ειδικός για να ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Δηλαδή δεν είμαι ουδέτερα η ερώτηση είναι. Το θέμα της αποικίας π.χ. της αποικίας χρέους που είπες ότι συνδέεται με τις νεομαρκανταλιστικές αντιλήψεις και λες ότι ο μερκανταλισμός ουσιαστικά δεν εξέταζε το επίπεδο της εκμετάλλευσης και της παραγωγής κέρδους και υπεραξίας στο εσωτερικό της παραγωγικής διαδικασίας, άρα θεωρείς ότι ο πλούτος σε ένα βαθμό γίνεται από την εκμετάλλευση π.χ. μιας άλλης χώρας. Κατά την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και κατά τη διεύρυνση της παραγωγής, άρα κατά τη διαδικασία της κεφαλαιακής ισόρυψης και συγκεντροποίησης. Από τη στιγμή που μειώνεται κατά κάποιο τρόπο το ποσοστό του κέρδους σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της παραγωγικής διαδικασίας, δεν είναι λογικό αυτό να οδηγεί σε μια αξιοποίηση και σε τάσεις κερδοφορίας στο εσωτερικό μιας χώρας? Αυτό το λέω και το συνδέω και με το πρώτο ερώτημα με τις αναστροφές που λες, διότι το ερώτημα που προκύπτει κατά τη γνώμη μου είναι ότι η παγκοσμιοποίηση σε ένα βαθμό δεν προκλήθηκε και από τη διεύρυνση της παγκόσμιας παραγωγικής διαδικασίας, άρα από αναγκαστικές τάσεις του κεφαλαίου να επεκτείνει την κερδοφορία του και σε άλλες χώρες και σε άλλες χώρες του πλανήτη, διότι στο εσωτερικό του κατά κάποιο τρόπο είχαν χωρεστεί σε ένα βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει πόλεμος κορεμός, κάποιες συγκεκριμένες σφαίρες της παραγωγικής διαδικασίας. Τι κάνουμε, ενώ απαντάω ή μαζεύουμε, υπάρχει κάτι σχετικό. Λοιπόν, κάτι σχετικό με το πρώτο ερώτημα του Γιάννη, εάν αυτή η επιστροφή που λέτε έχει συγκεκριμένο παράδειγμα ή κάποιο που θέλει να θεωρηθεί συζήτηση. Ή αν έχει συγκεκριμένο παράδειγμα σε χώρα. Α, ναι, ναι. Ή αν δεν είναι το συζήτηση. Πάνω στο εθνικό, δηλαδή στην αντιμετώπιση τη οικονομία. Όταν επιβάλλεται αυτό πολιτικά και βιολογικά, αλλά η οικονομία είναι εντελώς εξωγενή, δηλαδή αυτό ουσιαστικά έχουμε εθνικοποίηση αυτή τη στιγμή σε όλα, εθνικοποίηση των οικονομιών ή ουσιαστικά είναι ένα επικάλυμα μιας παγκοσμιοποίησης και δεν είναι ουσιαστικά εθνική οικονομία. Πάμε σε αυτό πάλι. Γιατί πρέπει να ισχύει το ένα ή το άλλο, δηλαδή γιατί σαφώς ας πούμε ο βαθμός εκμετάλλευσης του εργάτη της γεωργικής εργασίας Silicon Valley είναι πολλαπλάσιος από ό,τι αντίστοιχα ξέρω από το 1850, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει και πολύ πολύ μεγαλύτερη μισομέρεια όταν με όρους 1994 η ΗΠΑ κατανάμε τους πόρους του τορμίτσα του πλανήτη. Δηλαδή, σε ποια εποχή πήγε τόσο μεγάλη... Προσπαθήσω να τα μαζέψω παρόλο που τα τελευταία δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς κολλάνε τα πράγματα. Όχι, γιατί να μην υπάρχει κυβερνησμός ακόμα πιο βαθύς. Και παράλληλα αντίστοιχες λοιπόν, μισό, γιατί αρχίζουν να φεύγουν λίγο για να μπορώ να τις μαζεύω, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν για το αν υπάρχει αναστροφή της παγκοσμιοποίησης. Βεβαίως, ιδιαίτερα μετά την κρίση και πιο πριν υπήρχαν ενδείξεις, έτσι. Από τις καθυστερήσεις στο γύρο της Ντόχα, όπως το λένε και σε όλα αυτά, μέχρι τους πρώτους καινούριους εμπορικούς πολέμους στη δεκαετία του 90, ο πόλεμος της μπανάνας. Έτσι μπορεί να ακούγεται αστείο,
αλλά γύρω από το εμπόριο της μπανάνας παίζουν πολύ μεγάλες πολυεθνικές με πάρα πολύ ψηλά συμφέροντα. Έτσι. Ήταν το πρώτο, ένα από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία πλακωθήκαν οι Αμερικάνοι με τους Ευρωπαίους με πολύ κλασικά εργαλεία, δηλαδή επιβολή προστατευτικών ρυθμίσεων. Ήταν κακίδιο. Νομίζω συνέχισε κάτι ανάλογο για το αλουμίνιο ή κάνω λάθος. Αυτό, από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση, αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Και ουσιαστικά έχουμε επιστροφή σε μορφές συγκεκαλυμμένου προστατευτισμού που είναι αρκετά διαδεδομένες πλέον. Μέχρι και ο Economist πριν από κανένα χρόνο νομίζω είχε βγει με ένα τέτοιο τίτλο σε ένα τεύχος του, η επιστροφή του προστατευτισμού. Αντίστοιχα, τέτοια πράγματα συζητιούνται πάρα πολύ. Στον ευρωπαϊκό χώρο μια χώρα που συζητιέται πάρα πολύ σε αυτό, η Ουγγαρία. Ουγγαρία. Μια χώρα που εκτός ΟΝΕ, εντός κοινής αγοράς, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της αγορασμένο από ξένους, τράπεζες, όμως κινείται με ένα πάρα πολύ αυτοτελή τρόπο, με δικά της συμφέροντα και πολύ δεξιά επί της ουσίας, πολιτική σκηνή, αλλά είναι ένα υπόδειγμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ αντίστοιχα. Για την περίπτωση των διαφόρων αναδυόμενων οικονομιών, εκεί εντάξει το πιο κλασικό, το πιο χοντρό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ρωσίας σήμερα. Πιο παλιά, Μαλαισία, σε καιρούς που αυτά δεν θεωρούνταν αδιανόητα. Μια χώρα στην τροχιά της Δύσης, με τον τρόπο της, με currency border, όμως μετά και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία έκανε. Άρα, για να το συγκεφαλαιώσω, αυτή η αντιστροφή δεν είναι απλά μια θεωρητική συζήτηση, πατάει σε πραγματικά δεδομένα και η βάση όλων αυτών των πραγματικών δεδομένων είναι ότι η κρίση του 2007-2008 ζόρισε πολύ τα πράγματα και όταν ζορίζουν πολύ τα πράγματα αυξάνουν και οι καυγάδες. Μείωσε την πίτα και στη μειωμένη πίτα αυξάνουν και οι καυγάδες για τη μοιρασιά της και πλέον κανείς χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία που ποτέ δεν τα ξέχασε και πάντα τα είχε πίσω. Άρα, στο ερώτημα του αν αυτό είναι ένα θεωρητικό ερώτημα, μια θεωρητική συζήτηση ή πρακτική, όχι, έχει πολύ πρακτικά ζητήματα και που συζητάει και επίσης παίζονται και ισχυρά συμφέροντα εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν πράγματι αρκετά διεθνοποιημένες μερίδες του κεφαλαίου που έχουν συμφέρον από αυτήν την ιστορία, όπως υπάρχουν και άλλες μερίδες του κεφαλαίου που δεν έχουν συμφέρον από αυτήν την ιστορία ή μπορεί να μετακινηθούν εύκολα στην επιλογή «δεν μας συμφέρει πλέον αυτό, μας συνέφερε χθες, δεν μας συμφέρει τώρα». Άρα είναι αρκετά χοντρός ο καυγάς που γίνεται εκεί πέρα και αρκετά πολυσχεδής. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτημα του χρέους, του νέου μερκαντιλισμού και των ανισορροπιών, αν το έπιασα καλά ή για να δοκιμάσω να το απαντήσω έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, ο φίλος μου Γιάννης Ομιλιός είχε προβάλει μια θεωρία, την υποστηρίζει και τώρα, κατά τη γνώμη μου, διαφωνώ πλήρως με αυτήν. Και την θεωρία περί νέου ιμπεριαλισμού που είχε γράψει κάποια στιγμή και την ερμηνεία της ελληνικής περίπτωσης. Εδώ πέρα ουσιαστικά τι έλεγε, έλεγε το εξής, ότι στις περίπου 2 δεκαετίες μετά τον, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, ουσιαστικά είχαμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού, περίπου και αυτός και ο Ηλίας ο Κιμογλού και μάλιστα το 2005, 2 χρόνια πριν την κρίση, είχαν περίπου γράψει ότι ο ελληνικός καπιταλισμός μπαίνει σε μια νέα χρυσή εποχή, τύπου 1960. Κάτι γνώμη πολύ εσφαλμένη εκτίμηση και αποτυχημένη εκ των πραγμάτων, έτσι και 2 χρόνια μετά ξεσπάει ο Αρμαγεδόν. Η εκτίμησή τους αυτή ήταν η εξής, ότι που τη βασίζεται σε ποια ανάλυση, την εξής ανάλυση, ότι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει ψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας από ό,τι η δυτική, άρα
οι ζωές κεφαλαίων που γίνονται εδώ πέρα λειτουργούν αναπτυξιακά και δεν είναι μεταφορές αξίας που παίρνουν από εδώ αξία και την πάνε αλλού. Άρα δεν επιδεινώνουν τη θέση του ελληνικού καπιταλισμού. Ίσα-ίσα είναι λεφτά που έρχονται εδώ να μείνουν και να αναπτύξουν τον ελληνικό καπιταλισμό. Γιατί? Γιατί βγάζουν περισσότερα από εδώ από ό,τι θα βγάζανε στις χώρες τους. Επομένως, λειτουργεί αναπτυξιακά. Αυτό το συμπληρώνανε επικαλούμενοι μια δημοφιλή τότε ορθόδοξη θεωρία. Γιαβάτι, για good imbalances, καλές ανισορροπίες. Ουσιαστικά, ότι έχεις ανισορροπίες στη διεθνή σου θέση, οι οποίες καλύπτονται με ζωές κεφαλαίου. Και αυτές οι ζωές κεφαλαίου λειτουργούν αναπτυξιακά, οπότε σου καλύπτουν το δανεισμό και μάλιστα με το παραπάνω, γιατί η χώρα μπαίνει σε αναπτυξιακή τροχιά, οπότε όχι μόνο βγάζει τα λεφτά για να αποπληρώσει το χρέος. Και ότι όλο αυτό το... Αυτό ήταν στην ορθόδοξη οικονομική ανάλυση, η ανάλυση της εποχής του εξυγχρονισμού. Η ισχυρή Ελλάδα, αυτό είχε το επιχείρημα. Βεβαίως μπαίνουν κεφάλαια, βεβαίως έχουμε ελλειμματικότητες και ανισορροπίες παραπίσω, αλλά αυτά τα κεφάλαια λειτουργούν αναπτυξιακά. Και μετά η ερμηνεία του Γιάννη είναι ότι ατυχώς προέκυψε η κρίση του 2007-2008 και αυτοί που μας δανείζανε ξαφνικά φοβηθήκαν τη σκιά τους. Και ενδεχομένως δεν βλέπανε καλά τα ποσοστά κερδοφορίας, δεν ξέρω κάτι άλλο, σκεφτήκανε και τραβήξαν τα λεφτά πίσω. Κάτι να μην είναι πολύ λανθασμένη ανάλυση, δεν στέκει εμπειρικά. Τα πορίσματα που είχε βγάλει ιδιαίτερα για την περίοδο αμέσως πριν την κρίση ήταν τελείως λανθασμένα και αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων. Και αντίστοιχα τα ορθόδοξα οικονομικά, αυτά που ήταν πριν τα good imbalances, οι καλές ανισορροπίες, ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα τα έκαναν κακές ανισορροπίες και προβλήματα και άρα χρέους κτλ. Να πω άλλο ένα σημείο εμπειρικά. Για να έστεκε λίγο αυτό το σενάριο, θα περίμενες ότι αυτές οι ζωές ξένων κεφαλαίων στη χώρα τουλάχιστον θα πηγαίνανε σε ένα σημαντικό βαθμό σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Δηλαδή στην πιο παραγωγική δραστηριότητα. Ξέρουμε ότι πηγαίνανε ελάχιστα σε άμεσες ξένες επενδύσεις, κυρίως ήταν άλλα πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό επενδύσεις καρτοφυλάκιου. Που έχουν άλλη λειτουργία και άλλο ρόλο στην οικονομία. Σε σχέση με αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα, άρα αν πάει κανείς με αυτή την ανάλυση περί ανισορροπιών, ο Γιάννης για παράδειγμα, ο Μιλιός, δεν αποδέχεται ούτε βορρά-νότο, ούτε νεομερκαντιλισμός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αυτή είναι ανάλυση τύπου Βαρουφάκη περί τα νεομερκαντιλιστικά, είναι ανάλυση Βαρουφάκης, Λαμπαφίτσας και διάφοροι άλλοι. Έτσι, για να αναφέρω αυτούς που έχουν πανεπιστημιακό καπέλο, έτσι. Και διάφοροι άλλοι επαΐονται σημεί. Αν πας στο νεομερκαντιλιστικό επιχείρημα, αυτό κάπως θα πρέπει να διαγνώσει κάποια πολιτική που συστηματοποιείται και θεσμοποιείται και κάνει κάποιον να χάνει σε σχέση με κάποιον άλλον. Αυτή είναι η ουσία του μερκαντιλισμού, ότι ήταν ο μερκαντιλισμός να επιβάλλω κυρίως μέσω πολιτικών, στρατιωτικών, το καιρό εκείνο, και θεσμικών τρόπων, μία ανισοβαρή σχέση. Συνήθως τη μορφή, παίρνω προτιμησιακές συμφωνίες. Πουλάω εγώ τα προϊόντα μου σε σένα, με ειδικούς όρους, βάζω δασμούς στο να μου βάλεις εσύ και συγχρόνως φράζω τη δικιά σου αγορά, επειδή σε ελέγχω γεωπολιτικά, από το ότι να μπουν κάποιοι άλλοι και να με ανταγωνιστούν εκεί πέρα. Αυτό επειδή δεν μπορεί να γίνει με όρους 17ου, 18ου αιώνα, δεν παίζει έτσι το παιχνίδι σήμερα, πάει και εντείνεται με το μηχανισμό της ΟΝΕ. Κάτι γνώμη μου δεν ευσταθεί, για μία σειρά λόγους. Τελευταίο σημείο, δεν αποκλείεται ξένα κεφάλαια να μπουν σε μια χώρα ακριβώς γιατί βλέπουν ψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας. Έτσι. Όπως όμως επίσης δεν είναι απίθανο να μπουν εκεί που τους συμφέρει και να σου διαλύσουν 10 άλλες διαδικασίες, γιατί δεν τους συμφέρει να τις έχεις εδώ και αντίθετα προτιμάνε να σου πουλάνε από εκεί. Και αυτό έγινε στην ελληνική περίπτωση. Και μάλιστα διαλύθηκαν πολύ περισσότερες παραγωγικές διαδικασίες από όσες αναπτυχθήκαν από όλη αυτή την ιστορία. Άρα ένας συνδυασμός και ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.
Αν μπορέσω να το απαντήσω σε το ερώτημα. Αυτό που εμένα με έτσι ένα ερώτημα σε σχέση με τη γραμμή που είπατε τη μαρξιστική του Χίλτεμπεργκ, της Λούξεμπουργκ, ναι, και του Λένιν, ουσιαστικά ενδιέφερε τους μαρξιστές τι, η διάγνωση του ασθενή κρίκου και η προσέγγιση, αν θέλετε, μιας διαφορετικής στρατηγικής από τον ιμπεριαλισμό, που να είναι μια νικηφόρα πορεία σύγκρουσης με τον ιμπεριαλισμό και, αν θέλετε, το αντίπαλο δέος μιας νικηφόρας σοσιαλιστικής προοπτικής. Στα πλαίσια του ασθενή κρίκου, ελληνικός καπιταλισμός και η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού, υπάρχει δυνατότητα από την αριστερά τελικά να διαμορφώσει ένα αντιηγεμονικό στον καπιταλισμό, τον εγχώριο παράδειγμα? Αυτό. Κάτι άλλο σκεπτικό ίσως, θα μαζάω. Η θεωρία του ασθενός κρίκου είναι μια πολιτική εκτίμηση. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Μπορεί να είναι ιστορικές περίοδοι που ισχύει, ιστορικές περίοδοι που δεν ισχύει. Έτσι. Για το Λένιν, για την εποχή του, ήταν μια εύστοχη εκτίμηση. Για το Λένιν δεν είναι πάντως πολιτική εύστοχη εκτίμηση. Είναι και πολιτικο-οικονομική εκτίμηση. Να το συζητήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολιτική κατά βάση εκτίμηση. Εντάξει. Και ήταν αφενός μεν για να απαντήσει στο πρόβλημα που του βάζαν οι νόμοι μαρξιστές, οι Μενσεβίκοι και η σοσιαλδημοκρατία, ότι πού πας δεν είναι το πιο αναπτυγμένο επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων εκεί πέρα, άρα δεν μπορείς να αλλάξεις τις παραγωγικές σχέσεις. Και εκεί απάνταγε ότι στο βαθμό που έχεις ένα μίνιμουμ επίπεδο, δηλαδή έχεις καπιταλισμό, μπορείς να δοκιμάσεις να τις αλλάξεις και πιθανά οι πολιτικές και κοινωνικές λογμές που θα σου δοθούν να είναι περισσότερες εκεί από ό,τι σε έναν αναπτυγμένο καπιταλισμό. Έτσι. Δεν είχε βάλει ένα στοίχημα ότι μονίμως έτσι θα γίνει, το ίδιο θα γίνει αλλιώς. Αυτή ήταν η εκτίμηση. Έτσι. Σαν εκτίμηση, σαν βάση εκτίμηση είναι σωστή. Αυτό δεν σημαίνει σε μια άλλη ιστορική συγκυρία δεν μπορεί να γίνει ανάποδα. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Δηλαδή ανάποδα πώς. Σε ένα πιο αναπτυγμένο καπιταλισμό. Έχεις το νου σου κάτι και δεν μας το λες. Όχι, δεν έχω κάτι, αλλά σαν θεωρητικό πόρισμα, μάλλον σαν θεωρητική πιθανότητα, δεν αποκλείεται. Γιατί όχι. Να προηγηθεί επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε. Ας μην το βάλουμε έτσι, σε μια πιο αναπτυγμένη... Στη Γερμανία, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, πρέπει να το αποδείξεις. Σε αυτό το επίπεδο δεν αποδεικνύεις τίποτα. Ή προκύπτει ή δεν προκύπτει. Γιατί ο Λένιν όταν το είπε αυτό, το είχε αποδείξει πιο πριν, προέκυψε. Είχε μελετήσει την ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία. Είπα κάτι. Λέω το εξής, έτσι. Ότι ο μαρξισμός έχει ένα γενικό πόρισμα. Έτσι. Το οποίο λέει ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων θα οδηγήσει ή επιβάλλει, δεν θα οδηγήσει αυτόματα και μηχανιστικά, παράγει τις συνθήκες για την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Σωστά. Αυτή είναι μια γενική θέση. Συμφωνεί. Αν την πάρεις γραμμικά, τι θα πεις? Ότι όπου δεν είναι στο απόγειο της ανάπτυξής τους, δεν πάω να κάνω σοσιαλιστή αγώνα για το σοσιαλισμό. Σωστά. Αυτό έλεγε η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία, μπορεί να ακουστεί και εσύ σήμερα. Ημέρα από διάφορες πλευρές. Μπορεί να το ακούσει από αυτούς που σου λένε μην ανοίγουμε ζητήματα κοινωνικού μετασχηματισμού σήμερα. Αστικοδημοκρατικά. Να καθαρίσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθαρίσουμε με την ΟΝΕ. Τα είναι πολύ δύσκολο, αφήστε τα στην άκρη. Συμφωνεί. Ωραία. Τώρα, αυτό το οποίο έκανε ο Λένιν εκείνη την περίοδο και ήταν μια λογική εκτίμηση. Ήταν να πει ότι από τη στιγμή που έχει ένα σχετικά αναπτυγμένο καπιταλισμό ή με αντιφάσεις, μπορεί αυτό να σου δώσει περισσότερες δυνατότητες στο πολιτικό και το κοινωνικό επίπεδο λόγω αδυναμιών του αδύναμου κρίκου να σπάσει πιο εύκολα από ότι ένας πιο αναπτυγμένος. Μπορεί να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο. Δεν το βάλει κανένα δύναμο ούτε με τη μορφή θέσπα του,
ούτε θα ήταν, θα είχε κανένα νόημα να το αποδεχθεί κανείς με τη μορφή του θέσφατου. Έτσι. Πρακτικά από τη στιγμή που έχεις ένα επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αυτό βάζει επιτάπητο στο ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής, του σοσιαλισμού. Τώρα μπορεί να γίνει πιο εύκολα για μεσοπρόθεσμους, με μια μακριά διάσταση. Ορίζοντες. Παράγοντες μπορεί όχι. Αλλά όσο ήταν λάθος η γραμμή του Κάουτσκι που λέγεται ότι άμα δεν είσαι στο απόγειο δεν κάνεις τίποτα άλλο, εξίσου λάθος είναι να πας σε μια άλλη γραμμή που να πεις μόνο θα το ψάχνω κάπου στον πάτο της πυραμίδας, γιατί αλλού πουθενά άλλο δεν γίνεται. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της ελληνικής αριστεράς, αυτά είναι μια μακριά πίκρα και μπορεί να αρχίσει πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω δεν είναι της ώρας, έτσι. Από ό,τι φαίνεται είμαστε στον 7ο χρόνο της κρίσης και η ελληνική αριστερά σε όλες τις παραλλαγές της και δεν περιλαμβάνω το Καραγκιόζηλίκι του ΣΥΡΙΖΑ εκεί μέσα. Έτσι, το μόνο που κατάφερε είναι, εντάξει, να έχει μια αξιοπρεπή και μάχημη παρουσία βεβαίως, αλλά δεν μπόρεσε να χτυπήσει το παιχνίδι για να μην πω ότι αφέθηκε να αντιλαϊλατήσει το καραγκιόζοπαίχνιο του ΣΥΡΙΖΑ που αποδεικνύεται κυριολεκτικά ένα αστείο μαγαζί και όμως κατάφερε να αντιλαϊλατήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα τα πράγματα είναι τόσο ευχαριστή. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εισήγησή σου. Δίνει πραγματικά πάρα πολύ τροφή για συζήτηση. Ξεκινώ από το ότι συμφωνούμε στα περισσότερα πράγματα και ειδικά στις πολιτικές εκτιμήσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι κατάληξη συνήθως και όχι να είναι η αρχή. Με αυτή την έννοια θα μου επιτρέψεις μερικές επισημάνσεις που σου ακουστούν λίγο κριτικές. Δεν βλάπτε, εξάλλου σε τέτοιες διαδικασίες. Ναι. Καμιά ιδέα πας να μαζεύσεις και να ακούσεις αυτά που ενδεχομένως ήξερες και εσύ. Εξάλλου είμαστε φίλοι και σύντροφοι, οπότε νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Να μην ανταλλάσσουμε απλώς αγρότητες δηλαδή, αλλά να λέμε και ποια είναι τα σημεία στα οποία νομίζουμε ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Καταρχήν έκανες μία ακροβατική, θα έλεγα, αναγωγή οποιονδήποτε αντιλήψεων αφορούν νέες μορφές εκμετάλλευσης που αποκαλούνται από πολλούς αποικία χρέους κλπ. Στο νεομερκαντιλισμό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες. Λέω όμως ότι δεν μπορούν να ανάγονται όλες σε αυτό. Και για να το πάμε λίγο πιο κλιμακωτά, στην ανάλυση σου δεν φάνηκε ποια είναι η στάση σου απέναντι στην, ας την πούμε έτσι, κλασική θεωρία του υπερισμού του Λέβη. Δεν φάνηκε, με σαφήνεια. Έβαλες μία τριάδα, Χίλφερντιν, Λούξεμπουργκ, Λέβη. Αλλά δεν έδειξες ποια είναι η διαφορά της μίας από την άλλη και αν σήμερα έχει επικαιρότητα η μία ή η άλλη. Και κατά δεύτερο δεν αναφέρθηκες ουσιαστικά στο εάν αλλάζουν ουσιαστικά ριζικά ή εν πάση περιπτώσει επιφανειακά τα κριτήρια ανάπτυξης του καπιταλισμού, του μονοπωλιακού καπιταλισμού της εποχής μας, σε σύγκριση ή εν αντιθέσει ας πούμε προς τον εμπελισμό των αρχών του 20ου αιώνα. Οι όποιες αναφορές σου έγιναν, διόρθω σε μένα έκανα λάθος, αλλά έγιναν σαν να μη σε ενδιαφέρει καν η δομή η ίδια της παραγωγής. Και εδώ το αντιστρέφω αυτό το μερκαντιλιστικό που λες, διότι μερκαντιλισμός σημαίνει έμφαση μόνο στην αγορά, μερκαντιλισμός, μονεταρισμός, εμπορευματικές σχηματικές σχέσεις κλπ. Ενώ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην αλλαγή των παραγωγικών δυνάμεων. Δηλαδή, ποια είναι η δομή του σημερινού υποκειμένου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, που είναι η πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη. Ας πούμε, η ανταλλαγή εμπορευμάτων που ήταν χαρακτηριστικό του καπιταλισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού του 19ου αιώνα ή η εξαγωγή κεφαλαίων που είναι πάλι στη σφαίρα της κυκλοφορίας κατά βάση δραστηριότητα οικονομική είναι ίδια με την κατανομή σε πλανητική κλίμακα και μάλιστα ανισομερώς παραγωγικών διαδικασιών που είναι διαδικτυακά ενοποιημένες. Αυτό δεν υπήρχε, υπάρχει. Έτσι, το οποίο λείπει από την ανάλυση σου. Δηλαδή οι αλλαγές στις παραγωγικές δυνάμεις δεν σε απασχόλησαν καθόλου. Και αυτό με προβλημάτισε. Και οι αλλαγές αυτές δεν είναι από εδώ οι παραγωγικές δυνάμεις και από εκεί οι σχέσεις παραγωγής. Είναι πολύ αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν μπορείς να δεις το φαινόμενο της λεγόμενης χρηματιστικοποίησης. Και δεν αναφέρομαι εδώ στους τύπους που περιέγραψες πολύ. Συμφωνώ απολύτως με την ανάλυση που κάνεις. Δηλαδή ότι
είναι νεοκενσιανά, είναι τελείως της μέρας της κοινωνίας. Μετακενσιανά. Νεοκενσιανά είναι... Μετακενσιανά, έχεις δίκιο. Ότι ανάγουν το πρόβλημα στις σφαίρες της κυκλοφορίας, πάνε σε φετιχισμούς του τύπου το χρήμα γεννάει κρίμα, εκ του μειόντος και διάφορα τέτοια, φέρνουν σε χλαμάρες. Αλλά αναφέρομαι σε κάτι άλλο. Αναφέρομαι στην ανισομέρεια, η οποία ανισομέρεια έχει να κάνει με δομικές αλλαγές στη δομή των παραγωγικών δυνάμεων και στον τρόπο διαπλοκής, περιπλοκής των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα, γεγονός το οποίο παρέχει, δεδομένου να μετράει τον βολικό όρο, παρέχει σε κάποιο είδος μονοπωλιακού κεφαλαίου πλεονεκτήματα όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων, όσον αφορά τη διάρθρωσή τους σε ένα μηχανισμό παγκόσμιας άντλησης υπεραξίας με τη μορφή των μονοπωλιακών υπερκερδών σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Τα μονοπωλιακά υπερκέρδη στο παρόν δεν τα ανέφερες καθόλου πάλι, σαν να μην υπάρχουν. Έτσι. Δηλαδή, κάπου η ανάλυση σου ήταν σαν να υπάρχουν, ας πούμε, έθνη-κράτη, σχηματισμοί, κάτι γίνεται με τις ολοκληρώσεις, κάτι γίνεται με κάποιο παγκόσμιο μηχανισμό εκμετάλλευσης, κάτι παίζει με την εκμετάλλευση των εσωτερικών εθνικών οικονομιών κρατών, αλλά πώς αυτά διαπλέκονται, δεν μας είπες τίποτα. Το μηχανισμό δηλαδή που είπες ότι πρέπει να μελετήσουμε, δεν τον ανέπτυξες. Δηλαδή, αν δεν μας πεις, αν δεν μας πει η πολιτική οικονομία, με ποιο τρόπο διαπλέκεται ο μηχανισμός εκμετάλλευσης στο εσωτερικό της εθνικής οικονομίας κάθε χώρας, αν υφίσταται αυτός, στις περιφερειακές ολοκληρώσεις με τις αντίστοιχες ανισομέρειες και σε παγκόσμια κλίμακα, λίγα λέμε. Δηλαδή, στόχος μας είναι να περιγράψουμε αυτό που υπάρχει, να του εξηγήσουμε το γιατί και πώς και να προβλέψουμε πώς το διάολο πάει. Έτσι. Αν δεν κάνουμε αυτή την ανάλυση, υπάρχει πρόβλημα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα που είναι, δείχνει πόσο πολλαπλασιαστικό γίνεται το πρόβλημα. Πολλοί σύντροφοί μας, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, θεωρούν ότι υπάρχει ή υπερελισμός ή εξάρτηση. Το έχεις ακούσει αυτό? Να μην το έχω ακούσει. Εσύ τι λες. Ακόμα δεν κουφάθηκα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω μακριά, γιατί τώρα το που αποδείξουμε σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να το αποδείξουμε. Ότι δεν ισχύει αυτό το δίλημα. Ότι αυτή η αποκλειστική διάσβεση δηλαδή είναι μεταφυσική. Η ρωσική αυτοκρατορία του 13-17 ήταν η έκτη υπεριαλιστική δύναμη του κόσμου. Είχε αποικίες. Είχε εξαγωγές κεφαλαίων, είχε εισαγωγές κεφαλαίων. Και χαρτοφυλακίου και άμεσες εξωτερικές επενδύσεις. Σε κάποιες σχέσεις ήταν πραγματικά υπεριαλιστική δύναμη. Ενώ είχε φεουδαρχικά και προφεουδαρχικά κατάλοιπα, λειτουργούσε ως υπεριαλιστική δύναμη. Έτσι. Είχε το 1/6 του πλανήτη στην επικράτειά της. Είχε διάφορα λεγόμενα συντηρητικά πλεονεκτήματα. Ταυτοχρόνως όμως υπήρχαν τομείς στον χρήματο πιστωτικό που είχε τρομερή αποικιοκρατικού τύπου εξάρτηση. Ας πούμε, υπήρχαν τομείς δραστηριότητας που στην αποικία της στο Αζερβαϊτζάν, στον Μπακού και στον Κάφκασο, που έβγαζε το πετρέλαιο, έπαιζε μονότερμα με αποικιοκρατικούς όρους το γαλλικό, το αγγλικό, το γερμανικό και άλλα κεφάλαια. Δηλαδή, ταυτόχρονα υπάρχουν τόσο περίπλοκοι μηχανισμοί εκμετάλλευσης, που αν τους δούμε στη σημερινή εποχή, με την ανισομέρεια που έχει προκύψει και με το τι συνέβη με την ύπαρξη των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο του 20ου αιώνα. Αυτό το ανέφερες μέσα στην ανάλυση σου, αλλά το ανέφερες ως ένα τείχος που έπεσε ή ως ένα αντίπαλο δέος, υποχρεώντας το οποίο έκαναν κάτι. Είναι εκεί, ανάγεται εκεί. Ας πούμε, οι μορφές ολοκλήρωσης που προέκυψαν ή οι μορφές συγκέντρωσης, συγκεντροποίησης κεφαλαίου που προέκυψαν είναι άσχετες με την ύπαρξη του πρώιμου σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα. Και πώς συνδέεται η εντατική με την εκτατική ανάπτυξη του κεφαλαίου, τεχνολογικά, αλλά και ευρύτερα? Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω αυτά τα δύο. Επιγραμματικά μιλώντας, δεν ήρθε στα μαθήματά μας τα 10 πρώτα. Κοίταξε, επειδή τον ώρα, όχι δεν είπε. Επειδή τον ώρα τον ξέρω από διάφορες άλλες θεωρίες, δεν θέλω να ρωτήσω. Τουλάχιστον έτσι όπως τον ξέρω από άλλες θεωρίες. Και περιμένω να ακούσω την εμπειρική του τεκμηρίωση. Τι σημαίνει εντατική, τι σημαίνει εκτατική.
θέλει ειδική ανάλυση. Ξεκινάει από τον Μάρξ η χρήση των όρων εντατική για εκτατική ανάπτυξη από το κεφάλαιο. Στην περαιτέρω... Μέσα στο Μάρξ οι όροι αυτοί intensive and extensive development of capital δεν υπάρχουν. Θα σου στείλω το αντίστοιχο χωρίο, το αφήνουμε τώρα αυτό. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στους τύπους ανάπτυξης τεχνολογικής και όχι μόνο ανάπτυξης παραγωγικής διαδικασίας. Το θυμίζει Σουμπέτερ. Αν είναι τεχνολογικό το κριτήριο, είναι Σουμπέτερ. Δεν είναι Μάρξ. Όποιος αναφέρεται στην τεχνολογία δεν είναι Σουμπέτερ. Ο Μάρξ, να σου θυμίσω τι έχει γράψει για την τεχνολογία, είναι τεράστιο ο Μάρξ. Ξέρω πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο τεχνοκράτης. Για τεχνολογική καινοτομία. Μιλάει για αυτά τα πράγματα. Αλλά πολύ επιγραμματικά να πω, αφού το έθεσε στο ερώτημα, εκτατική ανάπτυξη είναι ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε αμετάβλητους κατά βάση τεχνολογικούς και οργανωτικούς όρους της παραγωγής. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό στον καπιταλισμό. Μιλάμε για τάσεις. Πάντα έχει τεχνολογική καινοτομία. Μιλάμε για τάσεις. Άκουσε λίγο. Μιλήσε. Και κατεξοχήν εντατική ανάπτυξη έχουμε όταν υπάρχει μεταβολή με την επιστημονικοποίηση της παραγωγής, μεταβολή της τεχνολογίας παραγωγής και των αντίστοιχων οργανωτικών βάσεων της παραγωγής. Δημήτρη, πάντα υπάρχει στον καπιταλισμό αυτό. Υπάρχουν και τα δύο, αλλά ως τάσεις δεν είναι πάντα στις ιστορικές εποχές οι ίδιες αυτές οι τάσεις. Και η εξέτασή τους δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απουσιάσει τη μαρξιστική πολιτική οικονομία. Ποτέ δεν απουσιάζει. Ωραία. Αλλά δεν βάζει, βάζει ένα τέτοιο διχασμό. Εν πάση περιπτώσει, να το μαζέψω λίγο γιατί. Εντάξει. Έτσι. Άμα το ανοίξουμε αυτό, διαφωνώ πλήρως με αυτό. Και δεν μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο. Έτσι. Η τεχνολογική καινοτομία είναι οργανικό στοιχείο της λειτουργίας του καπιταλισμού. Περνάει από διάφορα κύματα. Δεν έχει προνομιακά επίπεδα. Έτσι. Ότι κάποτε υπήρξε μια επιστημονικοποίηση και πιο πριν δεν υπήρξε. Αυτά είναι θεωρίες είτε λίγο των Σοβιετικών είτε ιδιαίτερα στη Δύση θεσμιστικών οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου τελείως λάθος και όχι μόνο κατά τη δικιά μου γνώμη και άλλο. Το αφήνω στην άκρη, αλλά για να ξαναγυρίσω. Μισό λεπτό. Να ξαναγυρίσω στα υπόλοιπα. Μην το πιάσουμε αυτό. Θα μπορούμε να μιλάμε με το βράδυ. Όχι, δύο λέξεις μόνο θα σου πω για να σε βοηθήσω στην ανάλυση σου. Η ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας σε συνθήκες απλής συνεργασίας, χειροτεχνίας, μανιφακτούρας και η ανάπτυξη στην κλασική βιομηχανική επανάσταση είναι η ίδια από την άποψη της εντατικής και εκτατικής ανάπτυξης. Ο Μάρξ χρησιμοποιεί μια άλλη διάκριση εκεί. Ουσιαστική και τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο. Πότε υπέρχε. Έτσι να το συζητήσουμε. Έτσι να το συζητήσουμε. Και λέει ότι από τη στιγμή που πλέον έχουμε έναν σχετικά ολοκληρωμένο καπιταλισμό, γιατί η τυπική παγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο είναι ουσιαστικά το πρώιμο του στάδιο, από τώρα και μετά μιλάμε. Εντάξει, τυπική, ουσιαστική παγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο έχεις με τον μηχανισμό της παραγωγής. Όταν περνάς δηλαδή από τη μανιφακτούρα και από το πρώιμο στάδιο στα υπόλοιπα και ουσιαστικά όταν πλέον το διευθυντικό δικαίωμα μπορεί πράγματι να μην είναι ένα τυπικό δικαίωμα, αλλά να το εξασκήσουμε ουσιαστικό και συνεχή και μόνιμο τρόπο ο καπιταλισμός. Αυτό είναι από όταν παγιοποιείται ο καπιταλισμός. Δεν κάνει μια διάκριση τότε και τώρα. Δεν είναι μια ιστορία που για το βασικό πυρήνα του καπιταλισμού, η ουσιαστική υπαγωγή δηλαδή της εργασίας στο κεφάλαιο, είναι υπόθεση το αργότερο το 18ο αιώνα. Έτσι, ούτε καν το 19ο. Και από εκεί και πέρα μιλάμε. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα. Δεύτερο σημείο. Ο Μάρξ έχει κάνει ολόκληρη κριτική στο Ρικάρντο, ιδιαίτερα στο μονοτομιακό ρικαρδιανό υπόδειγμα. Γιατί ο Ρικάρντο πήγε να κάνει μια ερμηνεία της θεωρίας της αξίας, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει τεχνολογική αλλαγή, τεχνολογικός παράγοντας και άρα τεχνολογική αλλαγή και τεχνολογική καινοτομία στον καπιταλισμό. Και του είπα ότι αυτό που λες δεν είναι καπιταλισμός. Η τεχνολογική καινοτομία είναι, δεν είναι συνεχής, δεν είναι με την ίδια ροή στο χρόνο, αλλά είναι μόνιμη διαδικασία γιατί είναι κομμάτι και μάλιστα το βασικό κομμάτι του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού. Αυτή είναι όλη η θεωρία για το ότι κοιτάς το ποσό του κέρδους. Μπορώ να μιλάμε για ώρες όμως. Ας τα αφήσουμε αυτό για να δοκιμάσω να απαντήσω στα 3-3,5 ερωτήματα που έχω κρατήσει. Έτσι. Πρώτον, νέες μορφές εκμετάλλευσης. Αυτό που προσπάθησα να κάνω δεν ήταν να πω ότι πέραν των βασικών δεν υπάρχουν άλλες. Αλλά αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να πω ποιες είναι οι βασικές
και πού σήμερα με βάση αυτές πρέπει να πας να κάνεις μια ανασυγκρότηση της μαρξιστικής ιστορίας του υπεριαλισμού. Στις βασικές δεν είναι άλλου τύπου διαδικασίες που είναι μη βασικές ή να συμπληρωματικές. Προφανώς υπάρχουν διαδικασίες χρέους, προφανώς υπάρχουν διαδικασίες χρέους, αλλά με την ίδια έννοια που ενώ ο Μάρξ υποθέτει ότι η λειτουργία μιας καπιταλιστικής οικονομίας, το εσωτερικό της, βασίζεται στην ανταλλαγή ισοδυνάμων, ξέρουμε πολύ καλά ότι στις καθημερινές πρακτικές υπάρχουν και άνισες ανταλλαγές. Κάποιος ρίχνει κάποιον άλλο. Μακροχρόνια όμως, αυτός είναι ο κανόνας. Το υποθέτει ο Ρικάρντο, σωστά. Το υποθέτει ο Μάρξ, επίσης σωστά. Σε τι, στη μακροχρόνια βασική διάσταση. Το ότι πάνω σε αυτήν και άρα στη διαδικασία μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγωγής γίνονται και κεντήματα, βεβαίως γίνονται κεντήματα. Η γενική τάση και ο βασικός όρος είναι αυτός που μετράει. Με αυτή την έννοια, προφανώς ένα, αν πήγαινε να το κάνεις πιο σύνθετο αυτό το πράγμα και δεν είχα προετοιμάσει κάτι τέτοιο για αυτό που μου ζητάς και επίσης είναι δουλίτσα που έχει ακόμα απαιτήσει πολύ. Αν πας με τη λογική που λέω θα πρέπει και θέλει δουλειά αυτό, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να λέγεται σαν αρχή, είναι δύσκολο να το στήσει και αναλυτικά και εμπειρικά κτλ. Και υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όποιον ήθελα να ασχοληθεί με αυτό. Το πώς δευτερεύουσες και τριτεύουσες με διαδικασίες και μορφές μπορούν και λειτουργούν παραπληρωματικά, συμπληρωματικά, πάνω κάτω στη βασική. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει πρώτα να έχεις ξεκαθαρίσει τη βασική. Και αυτό προσπάθησα να δείξω. Έτσι. Με αυτή την έννοια και νεομερκαντιλιστικές διαδικασίες μπορούν να υπάρξουν. Αυτό που υποστήριξα είναι ότι αυτές είναι περιστασιακές, δεν μπορεί να είναι οι βασικές, να είναι ο βασικός μηχανισμός λειτουργίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτό που υποστήριξα ότι δεν είναι αυτές οι βασικές στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Και αυτά τα δύο τα υποστηρίζω 100%. Το ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλες, προφανώς τώρα. Τι μπορεί να κάνει με ένα swap ή το ομόλογο της Morgan Stanley, τι θα γινόταν με τη μόχλεξη που πήγαν να κάνουν οι κουμπάροι κτλ. Πιθανότατα, όχι πιθανότατα, αν αυτό λειτουργούσε, το σκανδάλο των κουμπάρων, έτσι, όχι κάποιους άλλους κουμπάρους, με τα ασφαλιστικά ταμεία από Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα θα ήταν μια σχέση που θα μπορούσε να έχει στοιχεία νεομερκαντιλιστικά. Αυτό όμως το οποίο υποστήριξα, ότι δεν είναι αυτός ο θεμελιακός, ο ουσιακός, να το πω αλλιώς, μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί ο καπιταλισμός, ούτε ο μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ένα αυτό. Και βέβαια το συμπλήρωσα επίσης με το ότι οι θεωρίες περί υπεριαλισμού είναι προβληματικές ακριβώς γιατί πάνε και κάνουν τέτοιους μηχανισμούς βασικούς ή ουσιακούς μηχανισμούς, ενώ δεν είναι ουσιακοί μηχανισμοί. Εντάξει, και αυτό ήθελα να δώσω αρκετά έντονα, όχι να πω ότι δεν παίζουν και τέτοιοι, προφανώς παίζουν. Με την έννοια της διάκρισης ουσίας και μορφής και περιεχομένου. Εντάξει. Δεύτερον, όσον αφορά δεν το καταλαβαίνω. Τη διάκριση μορφής περιεχομένου, την πολύ κλασική μορφή. Την πολύ κλασική διάκριση που κάνει η Λένκοφ. Η διαλεκτική του αφηρημένου και του συγκεκριμένου. Το έκανα πιο συγκεκριμένο. Ο Λιάκοφ μιλάει από τον Ανδρέα Ποταμίου για συγκεκριμένες αφαιρέσεις. Τέλος πάντων. Ας μην τα ανοίξω. Εδώ θέλει συγκεκριμένο πίσω. Μπορούμε. Το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός εκμετάλλευσης. Παγκόσμια και εσωτερικά. Αυτό θέλει συγκεκριμένο πίσω. Εγώ είπα μια κουβέντα στη μεθοδολογία. Τώρα, στο δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα της θεωρίας του υπεριαλισμού του Λένιν, αν είναι επίκαιρος ή όχι τα πέντε κριτήρια και η περιοδολόγηση που έκανε ο Λένιν για το μονοπωλιακό καπιταλισμό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα είχα προσπαθήσει να τα εξηγήσω σε μια παλιά κουβέντα, πόσα χρόνια πάνω που είχε γίνει, που είχε βγει μετά σε ένα ατόμο.
ξεχάσει κι εγώ. Να τα επαναφέρω και γι' αυτό τα ξεπέρασα, έτσι τα θεώρησα. Κακώς δεδομένα για μένα. Και άρα γνωστά σε όλους. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η συνεισφορά του Λένιν έχει να κάνει μεταξύ πρώτον ότι με βάση όλη αυτή τη συζήτηση και την προβληματική του για το ζήτημα του υπεριαλισμού, άνοιξε το ζήτημα της θεωρίας της περιοδολόγησης. Και ήταν ο μόνος που είχε τα κότσικα και την τόλμη να το κάνει αυτό. Όταν ο Χίλφερντινγκ το είχε στο μυαλό του, αλλά δεν τόλμα για να το πει, και μία σειρά άλλα πράγματα. Και η θεωρία της περιοδολόγησης είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτή καθ' αυτή σαν αναλυτική μεθοδολογία και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτικά, γιατί προγράμματα, ιδιαίτερα κομματικά προγράμματα, κάνεις με βάση τη θεωρία περιοδολόγησης που έχεις, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Άρα πρώτο σημαντικό στοιχείο στη θεωρία του υπεριαλισμού του Λένιν είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, τα πέντε κριτήρια του Λένιν είναι πολύ πρακτικά προσανατολισμένα, πολιτικά προσανατολισμένα κριτήρια. Κατά τη γνώμη μου δεν επαρκούν για να σου δώσουν μια θεωρία του υπεριαλισμού. Τρίτο σημείο, η αποδοχή από το Λένιν της έννοιας του χρηματιστικού κεφαλαίου που την πήρε από το Χίλφερντινγκ είναι επίσης προβληματική. Ξέρουμε ότι σήμερα η μορφή του χρηματιστικού κεφαλαίου, δηλαδή η σύμφυση παραγωγικού και τραπεζικού κεφαλαίου υπό την ηγεμονία του δεύτερου, του τραπεζικού, δεν ήταν ούτε την εποχή εκείνη, πόσο μάλλον σήμερα, η κυρίαρχη μορφή που έπαιρναν τέτοιου τύπου συμφύσεις. Ξέρουμε ότι και τότε, πόσο μάλλον πολύ περισσότερο σήμερα, που το αγγλοσαξονικό πρότυπο κυριαρχεί και επεκτείνεται πολύ περισσότερο, δεν είναι ο τραπεζικός ο βασικός πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον καπιταλισμό, αλλά είναι κεφαλαγορές. Τότε ήταν, και τότε έτσι ήταν, ήταν σε κάποιες περιοχές του κόσμου, ίσχυε η υπόθεση του χρηματιστικού κεφαλαίου, δηλαδή ίσχυε στην κεντρική και λίγο, κυρίως στην κεντρική, γερμανικό φαινόμενο ήταν, Ευρώπη, ίσχυε στην Ιαπωνία που δεν την πολύ ξέραν τότε. Σήμερα ισχύει λιγότερο στη Γερμανία, αλλά ισχύει. Ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας χωρίς τη σύμφυση, γιατί ο ελληνικός καπιταλισμός είναι τραπεζοκεντρικός καπιταλισμός. Το χρηματιστήριο, εκτός από τις δύο φούσκες επισημίτη και τα λοιπά, ήταν πάντα ένα αστείο. Ισχύει στην Άπο Ανατολή, δηλαδή στις Τίγρης και στην Ιαπωνία. Αυτή η θέση έχει προβλήματα και το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα. Όσον αφορά το ζήτημα του μονοπωλίου και του ανταγωνισμού, επίσης... Έχει προβλήματα ως προς τον βαθμό της σύμφυσης και τον τύπο ή ως το αν ισχύει γενικώς ή όχι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σύμφυση. Αλλού υπάρχει αυτού του τύπου σύμφυση, αλλού δεν υπάρχει. Και πλειοψηφικά δεν υπάρχει. Πού δεν υπάρχει πλειοψηφικά. Παραδείγματα χωρών. Που δεν υπάρχει πλειοψηφικά, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία. Είναι αυτόνομοι δηλαδή αυτοί, είναι αυτόνομες οι οικονομικές δραστηριότητες αυτές. Η σύμφυση αυτή που υποθέτει ο Χίλφερντινγκ και αποδεχόταν ο Λένιν δεν σημαίνει ότι είναι αυτόνομες. Τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι μια ειδική περίπτωση σύμφυσης. Με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στο Χίλφερντινγκ είναι πολύ καθαρά, ο Λένιν τα αποδέχεται. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε. Δεν το είχαμε τότε. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, δεν το είχαμε καλά-καλά στη Γαλλία, έτσι, και δεν το έχουμε πολύ περισσότερο σήμερα, όταν ουσιαστικά εδώ τους Ιαπωνέζους, που είναι κλασική τέτοια περίπτωση, στην περίπτωση της Ιαπωνίας, είναι πολύ πιο ισχυρά από ό,τι στη Γερμανία τότε, και φυσικά τώρα που έχει υποχωρήσει αυτό το μοντέλο του τραπεζοκεντρικού καπιταλισμού. Είναι σε υποχώρηση γενικά, όλοι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Έτσι, ακόμα και στην Ιαπωνία πήγαν να τους τριμώξουν και να τους επιβάλλουν να το αλλάξουν. Κρατάει στην Ιαπωνία, κρατάει στην περίπτωση στις Τίγρης και τα λοιπά αρκετά. Έτσι. Τώρα, για να ξαναγυρίσω στο Λένιν, τελευταίο σημείο το οποίο έχει ζητήματα στην ανάλυση του Λένιν για τον υπεριαλισμό αφορά το ζήτημα του μονοπωλίου και του ανταγωνισμού. Έτσι. Εκεί ο Λένιν σε ένα μεγάλο κομμάτι της ανάλυσής του
αποδέχεται την αντίληψη του Κάουτσικη, του Χίλφερντινγκ περί μονοπωλίου, η οποία είναι μια λανθασμένη θεωρία περί ανταγωνισμού, κατά τη γνώμη μου, αυτή που είχε ο Χίλφερντινγκ, είναι πάρα πολύ ορθόδοξη και μη ρεαλιστική, κατά τη γνώμη μου. Σε νεότερα κείμενά του, το διαφοροποιούσε. Η αντίληψη του Χίλφερντινγκ ήταν μια αντίληψη που λέγεται ότι ουσιαστικά τελειώνει ο ανταγωνισμός, πάμε πλέον σε μια μορφή μονοπωλίου, που γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό, γενικεύεται και τελικά επικρατεί. Αν πας σε μια τέτοια μορφή αγοράς πλέον, αυτό σημαίνει ότι όλη η διαδικασία του προσδιορισμού της τιμής μέσω του συστήματος των αξιών δεν ισχύει, γιατί επικαθορίζεται με αυτό που μετά ο ίδιος ο Χίλφερντινγκ το εξυπονόησε και γι' αυτό σιγά σιγά πέταγε στην άκρη τη θεωρία της αξίας. Το είπε μετά πολύ πιο καθαρά η σχολή της μηνιαίας επιθεώρησης που πήρε όλη την άκρη στο Χίλφερντινγκ σε αυτό. Σουίζει μπάρα ουσιαστικά ότι πάμε πλέον σε ένα καθορισμό των τιμών με βάση τα μερίδια της αγοράς, ουσιαστικά πολιτική μοιρασιά μεταξύ των μεγάλων μονοπωλιακών ή πολυκλαδικών. Μισό λεπτό να το τελειώσω, αυτό για να χάσω τον ρυθμό. Άρα αυτή η αντίληψη, η οποία ήταν αντίληψη του Χίλφερντινγκ, ήταν αντίληψη μετά ενός μεγάλου κομματιού της σχολής της εξάρτησης, με πιο συγκροτημένη παράδοση αυτή της μηνιαίας επιθεώρησης. Ήταν επίσης πολύ ισχυρή μέσα στα κενσιανά οικονομικά, στα μετακενσιανά, αριστερά κενσιανά οικονομικά, Τζον Ρόμπινσον και το μονοπόλιο, το λιγοπόλιο και το μονοπόλιο και όλα αυτά. Είναι μια ασφαλμένη θεωρία για τον ανταγωνισμό, δεν είναι αυτή που οφείλει να που είχε ο Κάρολος Μάρξ και ούτε αυτή που οφείλει να έχει ο Μαρξισμός. Διαστητικά, σε νεότερα κείμενά του, ο Λένιν είχε πει κάτι που επί της αρχής είναι σωστό, είχε πει ότι το μονοπόλιο γεννιέται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό και επιστρέφει ξανακαταραίει μέσα σε αυτό. Αυτό εμπειρικά είναι πολύ ρεαλιστικό. Ξέρουμε ότι ο καπιταλισμός περνάει από κύματα, η ορθόδοξη ορολογία τα λέει συγχωνεύσεων και εξαγορών, mergers and acquisitions, και αυτά είναι περίοδοι αύξησης μονοπωλιοποίησης που στη συνέχεια αναστρέφεται. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, γι' αυτό θα μπορούσα να φέρω καμπόσα. Αν πας με μια τέτοια αντίληψη του ανταγωνισμού, που αυτήν έχει κατά τη γνώμη και οφείλει να δουλεύει με αυτήν η μαρξιστική οικονομική ανάλυση, δεν καταλαβαίνει το μονοπόλιο και τον ανταγωνισμό σαν άσπρο-μαύρο, αλλά τα καταλαβαίνει σαν παραλλαγές της ίδιας, μιας ενιαίας διαδικασίας που είναι η διαδικασία του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Και αυτό είναι μια σωστή ανάλυση, κατά τη γνώμη. Τελευταίο σημείο, που επίσης, κατά τη γνώμη μου, μάλλον θέλω να μας κουπίσουμε, να τελειώσουμε. Λοιπόν, τελευταίο σημείο, το ζήτημα του υπεριαλισμού. Ο Λένιν προέταξε τον όρο υπεριαλισμό στη γνωστή μπροσούρα. Δεν του δίνει αυτή την, παρόλο που είπε το γνωστό υπεριαλισμός ή καλύτερα μονοπωλιακός καπιταλισμός, στα τετράδια για τον υπεριαλισμό, που κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να καταλάβεις την μπροσούρα αν δεν τα έχεις διαβάσει, το βάζει πολύ πιο καθαρά. Ότι ουσιαστικά η επιλογή υπεριαλισμός είναι μια πολιτική επιλογή για να δείξει το επίδικο σε σχέση με τη στάση στον πόλεμο, αλλά ότι το στάδιο ή περίοδος είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κατά τη γνώμη μου, ο υπεριαλισμός, δηλαδή ένα συγκρουσιακό διεθνές οικονομικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην εκμετάλλευση και άρα στη μεταφορά αξίας από κάποιους σε κάποιους άλλους, είναι χαρακτηριστικό του καπιταλισμού από τη γέννησή του και όχι κάποιες ιστορικές του περίοδου. Άρα, αν χρησιμοποιήσουμε την ορολογία καπιταλισμός του ελεύθερου ανταγωνισμού, μονοπωλιακός κτλ., ο υπεριαλισμός υπάρχει σε όλα αυτά τα στάδια.
για να το συγκεφαλαιώσω. Πρέπει να τελειώσουμε πολύ γρήγορα. Okay. Περιμένουμε. Ωραία. Τελευταίο όσον αφορά τη δομή της παραγωγής και αν την εξετάζω, δεν την εξετάζω. Συνήθως κατηγορούμε για το αντίθετο, ότι πώς το λένε, είμαι κολλημένος με αυτήν και δεν βλέπω άλλα πράγματα, οπότε μπορεί να τράβηξε το σκηνή λίγο από την άλλη μεριά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για ένα φαινόμενο που είναι αυτό που η ορθόδοξη ορολογία ονομάζει International Value Chains, διεθνείς αξίες, αλυσίδες αξίας, ή αλλιώς να δούμε αυτό που στην μαρξιστική ανάλυση ονομάζουμε πολυεθνικές εταιρείες, ιδιαίτερα όταν αυτές παίρνουν και τη μορφή πολυκλαδικών ομίλων με δεσπόζουσα θέση, δηλαδή με μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Αυτό βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά, αυτό για το οποίο θα επιμείνω είναι ότι είτε αυτά τα μορφώματα είτε οι καθαρά εθνικές επιχειρήσεις έχουν μια βάση στήριξης οικονομική και πολιτική, και αυτή κατά βάση είναι εθνική. Ισχύει.